Πάτησες. Μάλλον. Μετά από αρκετές μέρες, ο φίλος μου ο Χρήστος με έστειλε ένα δεματάκι με κάτι πράγματα που του ζήτησα. Βέβαια, χαμός γίνεται με τις μεταφορικές. Άργησε κανά δύο μέρες. Μας έστειλε φίλτρο, ναι, ανταλλακτικό. Μου έστειλε δύο δακτυλίδια, το ένα το πέρασα σε ένα φίλο και το άλλο κάτι έκανα και είχα μείνει ορφανό. Εδώ κάτι ορυχάλκινα που του ζήτησα για να περάσουμε το μαγνητικό φίλτρο. Εδώ η βαλβίδα ασφαλείας της Watch, η οποία είναι στα 8 bar. Αυτή η πολύ ωραία βαλβίδα θα μπει στα ζεστά νερά χρήσης του Κιντουράμι στη Σερβαντίνα. Ρώτα με γιατί. Γιατί. Μπράβο, έτσι να με ρωτάς. Γιατί μπορεί η πίεση του δικτύου σου να είναι στα 4, 5, 6 bar πίεση. Φαντάσου δηλαδή ότι θα μπει το νερό φιλτραρισμένο στη σερβαντίνα του Κιντουράμι. Ναι. Εσύ πατάς hot water ή όταν δουλεύει το μηχάνημα για να ζεστάνει το σπίτι, ταυτόχρονα ζεσταίνει και το νερό που είναι μέσα στη σερβαντίνα. Το διαπίστωσα, ναι. Μπράβο. Αυτό κάνει διαστολή μέσα στις σωληνώσεις. Τα 8 bar, το λέει και ο κανονισμός ότι πρέπει να είναι όλες οι βαλβίδες. Αυτή η βαλβίδα, τα 8 bar της Watch συγκεκριμένα, είναι αυτή εδώ που μου αρέσει να βάζω και στους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Δηλαδή, βαλβίδα αντεπιστροφής, TAF, βαλβίδα ασφαλείας 8 bar. 8 bar. Αν αυτή η βαλβίδα σου τρέχει, δεν σημαίνει ότι είναι χαλασμένη η βαλβίδα, σημαίνει ότι έχεις 8 bar στο ζεστό κύκλωμα του καλοριφέρ και πρέπει να βρεις έναν τρόπο να κατεβάσεις την πίεση. Δηλαδή, πάνω από 8 bar είναι πάρα πολλά. Και πώς θα την κατεβάσω? Ένας πολύ ωραίος τρόπος είναι βάζοντας δοχείο διαστολής για ζεστά νερά χρήσης. Αυτό που είπες ότι υπάρχει περίπτωση να κάνουμε. Ναι, θα το κάνουμε κάποια στιγμή, απλά είπαμε ότι τα κοστολόγια, ναι, πάνε λίγο παραπάνω. Φυσικά έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα από τη στιγμή που ακούγοντας το Γιαννούδη έβαλες θερμοστατικές κεφαλές σε όλα σου τα σώματα. Εμπιστεύομαι το Γιαννούδη. Τέλος πάντων. Και τοποθέτησες σώματα καλοριφέρ και θερμοστατικές κεφαλές, είχε το θέμα αυτό το γκντουκ γκντουκ γκντουκ. Ναι. Σου εξήγησα ότι φταίει ο κυκλοφορητής, αν και τον έχουμε στη δεύτερη σκάλα, όταν τύχει ταυτόχρονα όλες οι θερμοστατικές να πιάσουν θερμοκρασία που το παθαίνει, αρχίζουν να χτυπάνε οι τέτοιες. Παίρνω τηλέφωνο του φίλου μου τον Χρήστο, του λέω το πρόβλημα και με στέλνει αυτόν τον φανταστικό inverter κυκλοφορητή. Φυσικά και inverter κυκλοφορητές υπάρχουν πολλοί στην ελληνική αγορά. Εγώ το συγκεκριμένο τον inverter κυκλοφορητή που τον κάνει εισαγωγή ο φίλος μου ο Χρήστος από Κίνα. Θα μου πεις Κίνα, Κίνα, ναι. Είναι. Και η Κίνα έχει πολύ ωραία εργαλεία. Μου έστειλε αυτόν τον φανταστικό inverter κυκλοφορητή, τον οποίον τον έχω τοποθετήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μέσα εδώ λέει διάφορα καλαμπαλίκια. Το έχεις τα ελληνικά, φίλε μου Χρήστο? Θέλω να μάθουμε αγγλικά στο τέλος, δεν μας βλέπω καλά. Ναι. Τέλος πάντων, δεν βλέπω να το λέει. Αυτός είναι ένας φανταστικός inverter κυκλοφορητής. Έχω βάλει καμιά 5-6 σαν κι αυτόν. Θεωρώ ότι είναι μια τίμια αγορά, η τιμή του είναι στα κάτω από 100 ευρώ. Είναι γνήσιος, κανονικός inverter κυκλοφορητής και όχι ηλεκτρονικός, θα το δούμε και αυτό. Εδώ του είπα ότι αυτή η μπρίζα κακώς υπάρχει στην ελληνική αγορά. Ρίξτε τα κοστολόγια, ένα απλό καλώδιο, είναι έτοιμο από τη μάνα του και έχει και ένα ωραίο πράγμα ότι μπαίνει και βγαίνει έτσι και δεν χρειάζεται να επέμβω καθόλου μέσα στον κυκλοφορητή. Βάζουμε τον inverter κυκλοφορητή, οπότε αυτός αυτόματα θα κανονίζει, άνοιξε ένα σώμα, όπ, ρίχνει τις στροφές και ταΐζει ένα σώμα, ανοίξαν δύο, τρία, όπ, αυτόματα ανεβοκατεβάζει τις στροφές. Ναι. Ωραίος εδώ. Ναι. Και είπαμε ότι οι περισσότεροι, όχι οι περισσότεροι, όλοι οι κυκλοφορητές, οι inverter έχουν μαγνήτες πάνω και ερχόμαστε εδώ
και λέμε ότι θα πρέπει να βάλουμε και ένα μαγνητικό φίλτρο σωματιδίων και για να προστατέψουμε τον κυκλοφορητή και να καθαρίσουμε και την εγκατάσταση. Πλέον, να ολοκληρώσω και να ρωτάς, πλέον όταν βάζεις inverter κυκλοφορητή, για να υπάρχει, να ισχύει η εγγύηση, πρέπει να βάλεις και μαγνητικό φίλτρο σωματιδίων. Κανονικά πρέπει να γίνει και εσωτερική εγκατάσταση του καλωριφέρ. Πλέον. Νόμος. Ρώτα μου τώρα. Όχι, εντάξει. Μετά. Μετά. Εντάξει, ως εδώ. Εντάξει. Κάποιος φίλος προηγουμένως στο βίντεο που ανεβάσαμε με ρώτησε αυτό το φανταστικό κανάβι, πού το βρίσκουμε. Αυτό το φανταστικό κανάβι... Στο σούπερ μάρκετ. Όχι, το παίρνω όλα τα χρόνια από τον φίλο μου τον Χρήστο και από την εταιρεία Θερμογκάζα. Βέβαια ο φίλος μου Χρήστος μου τόνισε πολλές φορές ότι η εταιρεία Θερμογκάζα ή Θερμογκάζα όπως λέγεται δίνει μόνο χοντρική, δηλαδή μόνο σε επαγγελματίες. Αυτό σημαίνει ότι ή θα πρέπει να πάρετε, αν είστε επαγγελματίας στην εταιρεία του Χρήστου και να παραγγείλετε το κανάβι ή ό,τι άλλο θέλετε από αυτά τα ωραία προϊόντα, ή να ψάξετε να βρείτε σε ποια περιοχή είστε για να βρείτε της εταιρείας αυτής. Όπως επίσης και αυτό το αυτόματος πλήρωσης είναι του φίλου μου του Χρήστου εισαγωγή, κυκλοφορητές, φίλτρα. Κάποια στιγμή έχω πάει πολλές φορές στο μαγαζί του Χρήστου και κάναμε μια παρουσία. Ο φίλος μου ο Χρήστος είναι φίλος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το τονίζω όμως πάλι. Η εταιρεία Θερμογκάζα δίνει μόνο χοντρική και μόνο σε επαγγελματίες. Εσύ σαν Άννα δηλαδή δεν μπορείς να πας να πάρεις ή να πάρεις τηλέφωνο και να σου στείλει κάτι η εταιρεία. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Έτσι, συνεχίζουμε. Πάτα το κουμπάκι. Πατημένος. Ναι. Μόλις τώρα τελειώσαμε. Δώσ' μου λίγο σε μένα καλύτερα. Κάναμε την παροχή νερού προς τον αυτόματο πλήρωσης. Τι θες? Προς τον αυτόματο πλήρωσης που είναι εκεί κάτω και προς τα ζεστά νερά χρήσης του Γκιντουράμι. Μία βάνα εδώ πέρα, κεντρική βάνα, ερχόμαστε. Τρελό ρακόρ. Συνεχίζουμε, δίνουμε κάτω στον αυτόματο πλήρωσης, τον οποίον έχουμε βάλει φυσικά και έχει το τρελό ρακόρ. Βάλαμε και μία βάνα. Εν δεύτερο, δουλεύουμε τώρα, ο Λέβητας είναι κρύος στο 1,7. Αυτόματος πλήρωσης, τρελό ρακόρ. Συνεχίζουμε. Τρελό ρακόρ εδώ πέρα, δηλαδή αν θέλω λύνω, λύνω, λύνω και τα παίρνω στα χέρια μου. Τίποτα δεν είναι fix. Με ρώτησες προηγουμένως, βάλαμε και το φίλτρο αυτό εδώ πέρα. Η Νάουσα έχει αποδειχθεί τελικά ότι τα νερά σας δεν έχουν άλατα. Έτσι. Δεν έχουν. Είναι normal. Αλλά έχουν σκουπιδάκια όμως πολλά. Οπότε βάλαμε ένα φίλτρο εδώ πέρα, μικρό, το οποίο είναι για να μας φιλτράρει το νερό που πάει μόνο στα ζεστά νερά χρήσης. Και εδώ πέρα βάλαμε και μια βαλβίδα ασφαλείας 8 bar της Watch. Κάτι άλλο που ήθελα να επισημάνω, οι βαλβίδες ασφαλείας έχουν διάφορα χρώματα το χερούλι τους πάνω. Είναι μπλε, κόκκινο και κίτρινο. Το παλιό ήταν κόκκινο. Εδώ δεν είχες τίποτα εσύ. Έχεις εκεί κάτω βαλβίδα ασφαλείας με κόκκινο. Εκείνο είναι 3 bar. Για τα ζεστά νερά του καλωριφέρ, στα σώματα όμως. Όταν έχουμε να κάνουμε με κρύα νερά, γιατί από εδώ μπαίνει κρύο νερό, βάζουμε βαλβίδα ασφαλείας με μπλε χερούλι. Ωραία. Okay. Όταν έχει να κάνει με θέρμανση βάζουμε κόκκινο και όταν έχει να κάνει με ηλιακά βάζουμε κίτρινο χερούλι. Πολύ σημαντικό. Τώρα γιατί, τι διαφορές έχει το ένα μετάλλο δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα από τη στιγμή που το έχουν κάνει οι κατασκευαστές, κάτι παραπάνω ξέρουν εκείνοι. Σωστά. Φυσικά, ό,τι ρετάλια είχαμε από το μπόραμα εδώ πέρα, τα βάλαμε. Δεν πήγαν χαμένα. Δηλαδή, έσκασε η βαλβίδα ασφαλείας. Το νερό θα τρέξει εκεί κάτω με ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό, καθώς επίσης και εδώ πέρα έχουμε ένα του μπόραμα. Εγώ το βάζω
Όταν έχω ρετάλια του μπουράματος, γιατί λέει ο κόσμος δεν βάζει του μπόραμα. Να, βάζω και του μπόραμα στις βαλβίδες ασφαλείας. Αγαπημένη μου μάρκα, Watch. Η Watch είναι αγαπημένη μου μάρκα, γιατί πρώτα απ' όλα την πιάνω στα χέρια μου και νιώθω ότι είναι καλής ποιότητας. Φυσικά είναι και σχεδόν διπλάσια τιμή από τις απλές τις βαλβίδες. Και όλα αυτά τα χρόνια που τις δουλεύω, δεν με έχουν προδώσει ποτέ. Βαλβίδα ασφαλείας 8 μπαρ. Στα νερά χρήσης. Ρώταμε γιατί. Γιατί. Γιατί το λέει ο κανονισμός πρώτα απ' όλα. Και γιατί μέχρι και τα 8 μπαρ πίεση είναι η νορμάλ εντός εισαγωγικών πίεση που θα έπρεπε να έχει ένα δίκτυο ίδρευσης. Πάνω από το 8 μπαρ καταπονούνται οι σωληνώσεις μου και οι βρύσες μου. Όλα. Αυτό τι σημαίνει. Ότι μόλις θα πιάσει maximum 8 bar πίεση εδώ, γιατί ζεστάθηκε το νερό και διαστέλλεται, θα σκάσει αυτή η βαλβίδα. Όταν θα σκάσει αυτή η βαλβίδα, δεν σημαίνει ότι θα αλλάξω βαλβίδα και θα βάλω 10 bar. Σημαίνει ότι πρέπει να βρω την αιτία που ανοίγει αυτή η βαλβίδα. Είναι πολύ σημαντικό. Πίεση λειτουργίας ενός δίκτυου ίδρευσης είναι τα 3 με 5 bar. Και ερχόμαστε εδώ πέρα, σε έβαλα και το μπαρόμετρο που είναι... που ήταν από τον μειωτή πίεσης τελικά, αυτή τη στιγμή έχεις 3,5 μπαρ πίεση, πρόσεξε να δεις, 3,5 μπαρ έχεις αυτή τη στιγμή που όλη η πόλη τραβάει νερό. Ωραία. Ναι. Το βράδυ, ώρα 2 τα ξημερώματα, άμα υπνοβατείς τον ύπνο σου και κατεβείς εδώ κάτω, θα δεις ότι αυτό το μπαρόμετρο μπορεί να φτάσει και τα 6 και τα 7 και τα 8 μπαρ. Ναι, οι διαφορές είναι τεράστιες. Γι' αυτό βάζουμε τον μειωτή πίεσης, δηλαδή ακόμα και 5-6 μπαρ πίεση να έχει το δίκτυό μας, καλά είναι να βάζουμε έναν μειωτή πίεσης για να μας κρατάει σταθερά την πίεση εκεί που θέλουμε, να μην υπερβαίνει τα 5 μπαρ. Αυτά για τώρα. Οπότε, οπότε θα μπω στο πιλπάκι να κατέβω. Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα κατέβεις, δεν υπάρχει. Σε βλέπουμε την τσίπλα στο μάτι. Όχι, μέχρι τις 2 και εσύ ξενυχτάς. Ναι. Με ρώτησε προηγουμένως, θέλω να αλλάξω το φίλτρο. Ναι. Βέβαια, το έχεις μάθει από τα βίντεο μας, έρχεσαι εδώ πέρα, άκου τώρα τι ωραία πράγματα. Έρχεσαι, κλείνεις τον κεντρικό διακόπτη. Ναι, αλλά εδώ πέρα η πίεση παραμένει 3,5 μπαρ. Άρα όταν θα πας ή θα κάνεις εκτόνωση από εδώ, ναι, ή θα έρθεις εδώ, θα μου ανοίξεις τη βαλβίδα ασφαλείας και κάνεις εκτόνωση το δίκτυό σου. Τι ωραία, πρόσεξε. Ναι. Έκανες εκτόνωση από τη βαλβίδα σου. Ναι, τώρα μπορείς να πάρεις το κλειδάκι και να λύσεις το φίλτρο και να το κάνεις αλλαγή. Το φίλτρο αυτό είπαμε διάρκεια ζωής στα 6 μήνες ή με οπτικό έλεγχο. Ήρθες εδώ πέρα, το είδες ότι βρώμησε, πόσο το πήρες? 2 ευρώ. Αυτό είναι το κοστολόγιο του, ρε παιδιά. Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω, Ανούλα μου. Θέλω να καταλήξω. Πολλές φορές μου λέει ο άλλος, Στράτο, πόσο κοστίζουν τα φίλτρα κεντρικής παροχής. Μπορεί να ξεκινήσουν από τα 100-150 ευρώ σε υλικά και ανάλογα με το μάστρο μπορεί να πιάσει και τα 2,5-3 εκατοστάρια. Και λέει ο άλλος, είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. Όταν εγώ σαν καπνιστής δίνω 100-150 ευρώ το μήνα σε τσιγάρα, είσαι αδικαιολόγητος. Δεν με ενδιαφέρει εμένα να πάω να πάρω για την οικογένειά μου καινούργια παπούτσια, καινούργιο αυτοκίνητο, καινούργιο αεροπλάνο, καινούργιο ελικόπτερο και η ποιότητα του νερού που μπαίνει μέσα στο σπίτι μου και κάνει μπάνιο η οικογένειά μου, τα αγαπημένα μου πρόσωπα, να είναι αυτή η άθλια ποιότητα νερού. Δεν σε δικαιολογώ. Θα το βλέπεις σαν επένδυση, μία φορά θα τα δώσεις αυτά τα 150-200 ευρώ, έτσι, μία φορά και μετά τα ανταλλακτικά σου είναι μηδέν. Όπως υπολόγισε ο φίλος μου ο λαχανόκηπος από πάνω, μου είπε ότι έχω υπολογίσει περίπου, γιατί αυτό είναι παιδί διαβασμένο, και γύρω στα 15 με 25 ευρώ το χρόνο τα ανταλλακτικά για τα φίλτρα που θα κάνω για το σπίτι μου. Αν υπολογίσεις όμως που σε χαλάνε οι βρύσες, που σε χαλάνε τα φλωτέρ, που σε χαλάνε όλα αυτά και το ποιότητα που κάνει, είναι μηδέν. Το βλέπουμε, εσύ τώρα έκανες επένδυση εδώ πέρα. Δεν θα το βλέπεις σαν έξοδο. Σωστά. Έτσι. Έτσι είναι, ναι. Δηλαδή πάει ο άλλος και λέει, πήρα αυτό το σαμπουάν 8-10 ευρώ, είναι με ουδέτερο pH και είναι έτσι και κάνει το μαλλί και πας και μιλούζεσαι με αυτό το βρώμικο το νερό. Ιδίως όταν βρέχει, το νερό θολώνει, γίνεται καφέ. Κατάλαβες. Άρα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης. Ποιότητα νερού. Δηλαδή παίρνεις αυτό το νερό,
Μιλάμε τώρα για τα εμφιαλωμένα, γιατί κάποια στιγμή θα βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος το εμφιαλωμένο το νερό, αγαπητοί μου, λέει ο κανονισμός και όλοι όσοι γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που θα εμφιαλωθεί στο μπουκαλάκι δεν πρέπει να υπερβαίνει η θερμοκρασία νερού μέσα στο μπουκαλάκι πάνω από 18, maximum τους 22 βαθμούς. Χαιρετίσματα. Που έχουμε μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι είναι το αντικειμένο και θα χαρώ πολύ κάποια στιγμή να τους πάρω συνέντευξη, αυτούς που ασχολούνται με το νερό, με τη φίλτρανση, που κάνουν χημικές αναλύσεις κάποια στιγμή. Μου λέει, Στράτο, κανονικά το νερό το εμφιαλωμένο θα έπρεπε οι εταιρείες να το χειρίζονται σαν όπως είναι το κρέας, τον οπό. Κανονικά η μεταφορά τους έπρεπε να γίνει, λέει, με ψυγεία. Να κρατάει τη θερμοκρασία κάτω από τους 18 βαθμούς. Και ποιος τα τηρεί αυτά? Πού ξέρω εγώ. Κανένας. Το νερό το πληρώνουμε πανάκριβα. Πανάκριβα, δηλαδή όταν το μισό λίτρο το πληρώνεις 50 λεπτά, η τιμή του είναι εξωπραγματική. Και το παίρνουμε, τα βλέπουμε, ειδικά τα καλοκαίρια, πεταμένα στον ήλιο, τα ξέρουμε όλοι. Πάρε ένα νερό που είναι, δεν είναι παγωμένο και πιάσε το εμφιαλωμένο. Έτσι. Θα μιλήσουμε και για τα εμφιαλωμένα, απλά δεν είμαι εγώ κατάλληλος, εγώ σας δίνω την ιδέα μόνο. Και ένας φίλος μου, ο φίλος μου Παναγιώτης από τη Βόνιτσα, ο οποίος ασχολείται με τα νερά, μου είπε, Στράτο, όσο το νερό τρέχει είναι ζωντανό, μην το φοβάσαι. Όταν το εγκλωβίσεις πεθαίνει. Τόσο απλά τα πράγματα. Και όπως είπε ο φίλος μου Παναγιώτης, εγώ όταν ανοίγω μια βρύση, πάω στην Αθήνα και ανοίγω μια βρύση και μυρίζω χλώριο, χαίρομαι. Λέω, τι λες, χαίρομαι, μου λέει, Στράτο, γιατί σημαίνει ότι το έχουν χλωριώσει και δεν έχει μέσα κολοβακτηρίδια και κάτι το οποίο να με κάνει κακό. Λέω, το χλώριο, ναι, και το χλώριο είναι κακό, μετά έρχεσαι εσύ με τη σειρά σου, το κάνεις την κατάλληλη φίλτρανση από το υδρόμετρό σου προς χρήση στο σπίτι σου μέσα και παίρνεις ένα καθαρό νεράκι. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Mm. Σιγά σιγά χαίρομαι που ο κόσμος, όλοι εσείς καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η ποιότητα του νερού. Το νερό, παιδιά, είναι ζωή. Βέβαια είναι ζωή, σιγά σιγά πρέπει εμείς οι υδραυλικοί, εμείς. Τα νέα παιδιά, άσε με εμένα τώρα, εγώ έτσι κι αλλιώς ετοιμάζομαι για σύνταξη σιγά σιγά, συμφωνείς? Ναι. Κάποια στιγμή. Ο υδραυλικός πλέον, πρέπει να καταλάβουν και τα νέα παιδιά και εσείς οι πελάτες, ότι πλέον ο υδραυλικός έχει ξεφύγει από τον υδραυλικό του Μπαρμπαστράτο που ερχόταν κάποτε, ο Βρωμιάρης, ο Αντιμέ... όχι, σήμερα έχεις πιπίλα. Λίγο ξύρισμα θέλω, αλλά δεν πειράζει. Δεν προλάβω. Έχει ξεφύγει, αυτό θέλω να το πω στα νέα μου παιδιά. Πλέον ο υδραυλικός έχει ξεφύγει. Ο υδραυλικός είναι πάρα πολλά μαζί. Είναι τεχνικός, είναι μαθηματικός για να κανονίζει, να βγάζει θερμίδες εντός εισαγωγικών ή να βγάζει κοστολόγια, να δίνει προσφορές. Είναι χημικός, γιατί πρέπει να παίρνει την ποιότητα νερού και να, σε συνεργασία με κάποιον άλλον να σου δίνει την κατάλληλη φίλτρανση. Είναι πάλι χημικός, γιατί πρέπει να σε κάνει εσωτερικό καθαρισμό όπως πρέπει. Είναι, τι άλλο είναι, πώς το λένε αυτό, ψυχίατρος, ψυχολόγος, έρχεται εδώ να σε ανεβάσει ψυχολογικά. Είναι κάτι σαν μπάρμαν, δηλαδή να έρθει εδώ πέρα να μιλήσω και να σε ανεβάσω την ψυχολογία, όχι να στηρίξω, ρε φίλε. Σύμβουλος ψυχικής υγείας. Από αυτό. Ναι. Άρα, εσείς τα νέα παιδιά, δεν πρέπει πρώτα απ' όλα να είστε υπερήφανοι για αυτό που κάνετε. Ο υδραυλικός, ο σωστός υδραυλικός, έρχεται στο σπίτι σου, ναι, και λες, ήρθε ο μάστορας. Εγώ ειλικρινά χαίρομαι πάρα πολύ όταν γράφει ο άλλος, καλημέρα μάστορα, γεια σου μάστορα. Για μένα ο μάστορας είναι τίτλος τιμής. Μην κοιτάς τώρα, έχουμε ξεφύγει λίγο, αλλά εγώ πιστεύω θα επανέλθουμε. Τι κοιτάς τώρα? Θα μιλήσω πάλι για το κανάβι. Τώρα παρένθεση, παρένθεση. Παιδιά, γλώσσα δεν βάζω. Τι, δεν βάζω. Το κανάβι είναι το α και το ω. Το κανάβι μαζί με τεφλόν. Αυτό εδώ για μένα δεν είναι κανάβουμα. Συμφωνείς? Κάτσε να το πιάσω. Παιδιά, αυτό δεν είναι κανάβουμα τώρα. Μα έχει και τόσα χρόνια, 20 χρόνια. Ας σε δείξω εγώ δικά μου καναβώματα πριν 20 χρόνια. Αυτό για μένα δεν είναι κανάβουμα. Φυσικά πλέον έχει τελειώσει η ιστορία με τα γαλβανιζέ. Το βλέπεις πως είναι μέσα.
Έτσι. Ναι. Εσύ θα πίνεις νερό από εδώ μέσα. Εγώ με τίποτα. Και... πάει. Έχουμε κι άλλα. Και έρχεται εδώ πέρα και σου λέει ο Μπαρμπαστράτος Ριχάλκινο. Ο Ριχάλκινα, προχθές πήγα στο φίλο μου τον Χρήστο και έδωσα πάλι κανένα 200 σε Ριχάλκινα εξαρτήματα. Εγώ αυτό τώρα, Άννα μου, το βλέπω σαν επένδυση. Εδώ αυτό όταν γεμίζει καλά, έχει κανένα 500, να μην πω χιλιάρικο, κανένα 500 σε εξαρτήματα. Σίγουρα. Αυτά τα εξαρτήματα όμως στα νέα παιδιά, ειδικά στα νέα παιδιά, θα το βλέπετε σαν κεφάλαιο κίνησης. Αντί να πάνε να το παίξετε σε στοιχήματα και σε τέτοια, στα καζίνο δεξιά-αριστερά, θα πηγαίνετε, θα αγοράζετε αυτά. Αυτό τώρα, εγώ το αγόρασα π.χ. 1 ευρώ. Θεωρώ δίκαιο και τίμιο να το χρεώσω 1,5 ευρώ σε σένα. Γιατί δίκτο. Έχω ένα κεφάλαιο εδώ πέρα εγκλωβισμένο, τουλάχιστον 500 ευρώ, που και αυτό το κεφάλαιο πρέπει να βγάλει τα λεφτά του. Το θέμα είναι εκείνο που με νευριάζει, είναι να μην σε στείλω εσένα τώρα για ένα τέτοιο εξάρτημα να τρέξει στα μαγαζιά. Η ώρα πήγε 2:30-3, Σάββατο σήμερα, είναι κλειστά τα μαγαζιά. Μπορεί να μην κάνεις τη δουλειά σου επειδή δεν έχεις ένα νίπελ. Τι θα κάνω αναγκαστικά, θα πάρω αυτό το σγκούρι από το νίπελ, θα το ξύσω λίγο και θα το βάλω. Αυτό τι σημαίνει, ότι καλό θα είναι εσείς τα νέα παιδιά να επενδύσετε σε υλικά. Ναι, να έχεις μια αποθήκη να έχει 1.000-2.000 ευρώ και να μην το βλέπετε σαν έξοδα, γιατί αν είσαι σωστός και νοικοκύρης, τώρα σαν μιλάω σαν που είχα εγώ μαγαζί, βέβαια τότε δεν είχα μυαλό που έχω τώρα, ότι αυτό εδώ πέρα τώρα είναι κεφάλαιο κίνησης, το οποίο το αγοράζεις 1 ευρώ και μπορείς να το χρεώσεις στον πελάτη 1,20-1,5 ευρώ και να είστε σίγουροι ότι ο πελάτης, Παύλα φίλος, δεν θα σε πει την κουβέντα. Μου θα τίπο. Πεις. Όταν όμως εξηγώ, μπράβο, όταν σου εξηγώ είναι αυτό. Προηγουμένως έστειλα να πάει να πάρεις φίλτρο, γιατί έκαναμε λάθος το νούμερο. Ήταν λίγο ταλαιπωρία για σένα, να πεταχτείς, γιατί να πας. Κατάλαβες πώς το λέω. Τι θα μπορούσες να έχεις και εσύ φίλτρα. Όχι. Άμα είχα λίγο μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Ναι. Μια κλούβα. Θα μιλήσουμε και για την ποιότητα των ριχάλκινων εξαρτήματα. Θα μιλήσουμε για πολλά πράγματα. Εκείνο που έχω να πω εγώ στα νέα τα δικά μου τα παιδιά, να αγαπάτε πρώτα απ' όλα αυτό που κάνετε. Είναι παροχής υπηρεσιών. Τα λεφτά έρχονται και παρέρχονται. Συμφωνείς? Ναι. Σωστή παροχή υπηρεσιών και σιγά σιγά στον τόπο σας να χτίσετε μια κατάσταση εμπιστοσύνης μεταξύ εσένα και του πελάτη Μαύρα Παύλα Μάστορα και να δείτε τι ωραία πράγματα μπορείτε να κάνετε στην πορεία. Το βασικό είναι αυτό. Ποιο? Να κερδίσω την εμπιστοσύνη. Ναι. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται με πολλούς τρόπους. Ο Μάστορας, το έχω ξαναπεί, φαίνεται από τη σκηνική παρουσία του, φαίνεται από τα εργαλεία του, φαίνεται από το πώς μιλάει, από το λέγειν, πώς φέρεται. Ναι. Και φυσικά για μένα όταν ένας μάστορας δεν μιλάει, δεν έχει τι να πει, γι' αυτό δεν μιλάει. Έτσι πιστεύω. Εμένα με ενθουσιάζει που κάτσε και εξηγήσει το παραμικρό γιατί θα κάνω εκείνο άνα, ναι. Γιατί θα βάλω εκείνο άνα. Μα δεν σου λέω φτιάξ' το μόνη σου. Θέλω όμως στην άκρη του μυαλού σου να μην φοβάσαι, δηλαδή έκανες μια εργασία στο σπίτι σου ή εδώ κάτω στο λιβιτοστάσιο, να μην φοβάσαι. Αυτή τη στιγμή ξέρεις 5 πράγματα για το καλοριφέρ σου. Δεν το φοβάσαι. Ξέρω κόσμο, κοίταξε τους εδώ πέρα. Τους βλέπεις, έχουν βάλει ταινίες. Εδώ είναι. Κυκλοφορητής στο πόσο είναι, καυστήρας άστονα εκεί, ημέρα, νύχτα, χειμώνα, καλοκαίρι. Βάζουν και μια ταινία, μη το πειράζει, λέει ο Μάστορας. Όχι, ρε φίλε. Και εδώ, τι θα πει, μη το πειράζει. Εδώ είναι θερμοκρασία καυστήρα, εδώ κυκλοφορητή. Ο κυκλοφορητής, ναι, θα τον έχω στο 45, ίσως και 50. Του καυστήρα όμως, όταν ο καιρός σήμερα είναι μαλακός, ναι, μεν έχει λίγο κρύο, ναι, είναι μαλακός, δεν χρειάζεται να δουλεύει. Τώρα αυτά μπορεί και να είναι. Στο 85 είναι. Δηλαδή, χειμώνα, καλοκαίρι, 85. Τέλος πάντων. Μακρηγόρησα πάλι. Σήμερα Σάββατο σταματάμε για σήμερα, Ανούλα μου. Ναι. Βάλαμε τα βασικά. Έμεινε τώρα να βάλουμε τον inverter, τον κυκλοφορητή,
και το μαγνητικό φίλτρο σωματιδίων. Σάββατο σήμερα θα φύγω Θεσσαλονίκη, γιατί αύριο έχω να κάνω και το live και έχω να πάω και σε κάτι δουλειές. Ωραία. Θα έρθω από εβδομάδα. Θα κάνουμε μια αναλυτική παρουσία, πώς κάνουμε αντικατάσταση απλό κυκλοφορητή σε inverter, πώς βάζουμε το μαγνητικό φίλτρο σωματιδίων, ποια είναι η χρηστικότητά του. Θα είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε και για θερμοστατικές κεφαλές που έχει στο σπίτι σου εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον, και είχαμε βάλει κάποιες θερμοστατικές στην κρεβατοκάμαρα και στην κουζίνα πριν τέσσερα χρόνια περίπου. Είναι μια καλή ευκαιρία να μας πεις και τις εντυπώσεις σου. Βέβαια το μόνο θέμα που έχεις είναι αυτό το γκντουκ 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 που... Ελπίζω τώρα δεν θα το κάνω. Ακόμα θα το έχεις. θα τα αφήσουμε από εβδομάδα. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θες να με ξαναδείς? Εντάξει, να κάνουμε σωστή δουλειά. Μπράβο, έτσι, σωστή δουλειά να κάνουμε. Θα με αφήσεις να φύγω σήμερα Θεσσαλονίκη. Και από εβδομάδα πάλι θα κάνω εγώ ένα κουμάντο. Εβδομάδα είναι μεγάλη εβδομάδα, παιδί. Μεγάλη εβδομάδα και τι να κάνουμε εμείς. Μεγάλη εβδομάδα πρέπει να κάνουμε και κάποιες δουλειές. Ε? Σωστά. Να ευχηθούμε στον κόσμο χρόνια πολλά. Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση. Θα τα ξαναπείς. Καλή ελευθερία. Θα το λέω εγώ τώρα. Άσε με να λέω. Αυτά για σήμερα. Εντάξει. Εντάξει. Εσύ έχεις να προσθέσεις κάτι? Όχι, στο τέλος. Ξυρίζουν το. Εντάξει, κλείσει. Και που λες ημέρα Σάββατο σήμερα και η ώρα πήγε 4, εκεί που είπαμε τέλος για σήμερα και δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο από αυτά τα ωραία πράγματα που με έφερε ο φίλος μου ο Χρήστος. Άργησε καμιά μέρα επειδή οι μεταφορικές έχουν πάρει φωτιά. Μου λες, Στρατούλη, εντάξει όλα αυτά, πότε θα τα κάνεις? Μου λες, είναι δύσκολο να αλλάξουμε τον κυκλοφορητή σαν πρώτη φάση? Σου λέω, δύσκολο, εύκολο, σε κοιτάω, με κοιτάς. Λέω, άντε να τον αλλάξουμε. Τελικά αλλάχτηκε σχετικά γρήγορα. Το θέμα ήταν πώς θα βρούμε τον ηλεκτρολόγο να έρθει να μας το συνδέσει. Πήρα τηλέφωνο το παιδί, σε 5 λεπτά ήταν εδώ, μας σύνδεσε εδώ τι ήταν να μας συνδέσει. Βγάλαμε αυτόν τον ωραίο κυκλοφορητή που περάστηκε το 15-16, αν θυμάμαι καλά. Έτσι, ένας απλός κυκλοφορητής. Πλέον, από τη στιγμή που βγήκαν οι inverter, για μένα είναι παρελθόν αυτοί οι κυκλοφορητές. Καλό θα είναι όπου μας δίνεται η ευκαιρία να τους αλλάζουμε, δηλαδή χάλασε ο παλιός, καλά θα είναι να βάζουμε inverter. Ένας inverter κυκλοφορητής, όπως εξηγώ εδώ και πολλή ώρα, αυξομειώνει σιγά σιγά τις στροφές και ανάλογα με τη ζήτηση. Όπως βλέπεις εδώ είναι και ενεργειακή κλάση α, που ξέρω εγώ, που σημαίνει ότι έχει οικονομία και στο ρεύμα, γιατί όσο να πεις, από τη στιγμή που είναι ένα μοτέρ αυτό, καταναλώνει ενέργεια. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην οικονομία. Όπως και αυτή η λάμπα που βλέπεις είναι Osram, είναι LED, είναι 50 Watt και βγάζει το ανατάλλο. Όταν βάζουμε θερμοστατικές κεφαλές, όπως έβαλες εσύ σχεδόν σε όλα σου τα σώματα, δεν έχει μπει μόνο στο μπάνιο, στην πετσετοκρεμάστρα. Και στο ένα το δωμάτιο. Σε ποιο δωμάτιο? Εκεί που το έχεις έτσι κι αλλιώς κλειστό, είναι... Ναι. Εντάξει. Βάζοντας inverter κυκλοφορητή όμως, μην κολλάμε στις μάρκες, απλά τη συγκεκριμένη, την εμπορεύεται και την κάνει εισαγωγή ο φίλος μου ο Χρήστος, η εταιρεία Thermogaza. Είναι μια τίμια αγορά, ανά σύγκριση χρημάτων που δίνεις και απόδοσης. Έχω περάσει αρκετά κομμάτια μέχρι τώρα. Η τιμή της είναι πάρα πολύ καλή. Όπως έχουμε πει όμως, θα το ξαναπώ για μια ακόμη φορά, γιατί μου είπε ο φίλος μου ο Χρήστος να το τονίζω, η εταιρεία Thermogaza εμπορεύεται μόνο χοντρική και σε επαγγελματίες. Εντάξει ως εδώ. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτό. Αλλά... Όταν βάζεις θερμοστατικές κεφαλές μόνο, που σας προτείνω πολλές, έχεις αυτό το θέμα το γκντουκ που το άκουγες εσύ κάποια στιγμή και σίγουρα καταπονούνται οι σωληνώσεις μου και όλα αυτά, γιατί αυτός ο κυκλοφορητής με το που παίρνει εντολή, αν τον έχεις στην πρώτη, δεύτερη ή τρίτη σκάλα, αμέσως τα δίνει όλα. Μπαμ! Και φαντάσου εκεί το νερό που είναι σε ηρεμία, ξαφνικά έρχεται όλη η ποσότητα του νερού. Ωραία. Οπότε βάζουμε inverter. Βάζοντας όμως inverter κυκλοφορητή, το ξανατονίζω, θέλει προστασία.
Για μένα θέλει ένα μαγνητικό φίλτρο σωματιδίων, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Στην αγορά υπάρχουν άπειρα. Σε κούρασα. Έχει το μαγνητάκι του μέσα, τα είπαμε. Βέβαια, τώρα που το μελέτησα, έχοντας αυτές τις δύο βάνες ο συγκεκριμένος κυκλοφορητής, μπορείς όταν θα έρθει η ώρα να κάνεις εσωτερικό καθαρισμό της εγκατάστασης, κλείνεις, λύνεις και έρχεσαι και συνδέεις εδώ την αντλία σου. Πάρα πολύ καλό. Οπότε τα όποια λεφτά θα δώσει ο μάστορας για να κάνει αυτό το TAF που λέω εγώ, πολύ απλά μπορείς να το κάνεις εδώ πέρα, να επενδύσεις τα λεφτά σου. Ερχόμαστε, η ώρα είναι εδώ πέρα και έχουμε βάλει τον inverter κυκλοφορητή, αυτόν εδώ μάρκα δεν ξέρω τι. Έχει διάφορες ρυθμίσεις, εμείς το έχουμε βάλει στο αυτόματο, φαίνεται αυτή τη στιγμή. Και το βλέπεις ότι σιγά σιγά αρχίζει και ανεβάζει αυτά τα νούμερα που είναι βατ, κιλοβάτ, ούτε ξέρω τι είναι αυτά. Εγώ το βλέπω σαν στροφόμετρο. Όταν προηγουμένως πάτησες για να το κάνεις για ζεστό νερό, αυτό ήρθε και κατέβηκε, έσβησε τελείως μάλλον, γιατί ο Γκιντουράνι, όταν πατάς hot water, σταματάει τελείως ο κυκλοφορητής και δουλεύει αποκλειστικά για ζεστό νερό χρήσης. Αν το έχεις στο θερμοστάτη χώρου και θες να πας να κάνεις μπάνιο, μπορεί να πιάσει η θερμοκρασία χώρου, να σβήσει τελείως ο λέντας και να κάνεις με κρύο νερό μπάνιο. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα, πλεονέκτημα του Γκιντουράμι. Άφθονο ζεστό νερό πατώντας το hot water. Εδώ έχει ένα βελάκι, εδώ έχει ένα πρόγραμμα νύχτας, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει, θα μας τα πει ο φίλος μου ο Χρήστος. Εδώ έχει ένα βελάκι που σου δείχνει διάφορες ρυθμίσεις. Δεν φαίνονται. Τα βελάκια που δείχνει. Τα βελάκια, εντάξει. Έχει πρώτη σκάλα, δεύτερη σκάλα, έχει κάτι κόλπα εδώ πέρα, έχει νούμερο 1, νούμερο 2, έχει 8 διαφορετικές ρυθμίσεις. Εμείς επειδή έχουμε θερμοστατικές κεφαλές, το βάζουμε στο auto για να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας. Ωραίος εδώ. Ναι. Πάρε τώρα το τέτοιο. Κάμερα. Την κάμερα. Ο κυκλοφορητής συνοδεύεται από ένα βιβλιαράκι, φαίνεται. Ό,τι φαίνεται. Βέβαια είναι στα αγγλικά και δεν πολύ καταλαβαίνουμε, γι' αυτό τα νέα παιδιά που πάτε σχολείο εσείς, κοιτάξτε να μάθετε και τίποτα αγγλικά, γιατί εμείς είμαστε... Εδώ σου λέει 8 διαφορετικές ρυθμίσεις. 8, ούτε μία ούτε δύο. Εδώ σου δείχνει την ενδοδαπέδεια, όπως σου είπα. Ναι. Ενδοδαπέδεια, μπορείς να το βάλεις στο αυτόματο, στο GP1, GP2. Εδώ πέρα που τα λέει. Ωραία. Όταν έχεις σώματα όπως έχεις εσύ, εισαγωγή επιστροφή σε κάθε σώμα, μπορείς να δουλέψεις το αυτόματο και το PP2. Έρχεσαι εδώ πέρα και είναι το PP2. Ωραία. Όταν έχεις σώματα σε σειρά, δηλαδή μπαίνει το ζεστό νερό στο ένα, πάει στο βγαίνει, πάει στο άλλο και γυρνάει, δουλεύεις PP1, PP2. Έρχεσαι πάλι εδώ και δουλεύεις αυτά τα δύο. Στη δικιά μας την περίπτωση δουλεύεις, το βάζεις στο αυτόματο. Ο inverter κυκλοφορητής για μένα είναι πλέον top αγορά, επένδυση. Αυτό που σου είπα και πριν, αυξομοιώνει, τώρα έχουμε ανοιχτές όλες τις θερμοστατικές, είπα στο 5, έτσι. Βλέπεις ότι έχει πάει στα 35, 3.500 στροφές, να το πω εγώ, έτσι το καταλαβαίνω, βατ, κιλοβατ, πώς τα λένε αυτά. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή η εγκατάστασή σου ζητάει full νερό και αυτός δίνει τα μέγιστα στο αυτόματο. Και έρχομαι εγώ εδώ πέρα, πού είμαστε, έλα εδώ πιο κοντά, στο 35. Από πάνω ακριβώς ο κυκλοφορητής έχει μια βάνα και αρχίζω σιγά σιγά, το έκανα και πείραμα προηγουμένως, σιγά σιγά αρχίζω και την κλείνω τη βάνα. Ακούω το νερό τώρα που ζορίζεται και το βλέπεις ότι από μόνο το από το 35 πήγε στο 34. Τα ακούς το νερό πως ακούγεται? Ναι. Δεν ξέρω να τα ακούνε. Οι 18 ώρες. Μας έχουν κουτσουλήσει τον τόπο εδώ πέρα. Από το 35 πήγε 34, 33, σιγά σιγά το κατεβάζει. Δηλαδή είναι τώρα σαν εσύ να έχουν κλείσει κάποιες θερμοστατικές κεφαλές. 33. Και προηγουμένως που το έκανα κατέβηκε μέχρι το 17, όταν το κλείσα τελείως. 32,
και κατεβαίνει σιγά σιγά. Ωραία. Ναι. Και κατεβαίνει. Ανοίγουμε πάλι τη βάνα μας, που λέμε ότι θέλουμε νερό. Αυτό έχει ένα αισθητήριο, δεν ξέρω κάτι έχει μέσα, δεν ξέρω τι μας έχουν κάνει αυτοί. Και σε λίγο θα ανέβει προς τα πάνω. Πάνε λίγο πίσω. Αργεί όμως. Αργεί. Ξέρει αυτό τι κάνει. Δεν θα το πούμε εμείς πώς θα το κάνει. Αυτό θέλω να ταξιδέψεις, όπως λέω πάντα, μέσα στις σωληνώσεις. Φεύγει από εδώ η σωλήνα, πάει, ταξιδεύει, μεγάλη διατομή, πιο μικρή, βρίσκει το πρώτο σώμα στο τέτοιο και αρχίζει στο χολ και αρχίζει αυτό, βρίσκει το νερό που θα πάει. Όταν είναι οι χαμηλές η κυκλοφορία, πάει στο πρώτο σώμα και γυρνάει. Η εξισορρόπηση δικτύου, λέει, θέρμανσης είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με τουμποράματα, που το τουμπόραμα τι κάνει, φεύγει από εδώ χοντρή σωλήνα, να στο πω απλά, μετά πάει στα κολεκτέρ και από εκεί θα πάει το νερό, θα βρει όπου το νερό τι κάνει όταν το σμπρώχνει ο κυκλοφορητής. Όπου βρει το πιο εύκολο σημείο, τι κάνει, Ρησιάνα, με αποσυντονίζει, μην κάνει τίποτα. Όπου βρει το πιο εύκολο σημείο, πάει, μπαίνει εκεί μέσα και ξαναγυρνάει. Δηλαδή, έχεις ένα boiler, αυτό θα πάει να βρει εύκολα από εκεί και να γυρίσει πάλι, γιατί το boiler έχει λιγότερη αντίσταση του νερού. Η εξορρόπηση δικτύου είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και μπορείς να την πετύχεις με έναν inverter κυκλοφορητή. Ο inverter κυκλοφορητής όμως, όπως έχουμε πει, θέλει προστασία. Είπαμε, μαγνητικά φίλτρα σωματιδίων, θέλει εσωτερικό καθαρισμό της εγκατάστασης και επειδή όλοι οι καινούργιοι επίτυχοι λέβητες αέριου, λέβητες υπύκνωσης, όλα πλέον δουλεύουν με inverter κυκλοφορητή. Εσωτερικός καθαρισμός της εγκατάστασης. Τέλος. Ή θα κάτσεις μόνος σου και θα τα ξεκλίνεις. Εσύ πάλι είσαι πολύ τυχερή, γιατί άλλαξες και τα σώματα, είπες, τα άλλαξες όλα. Όλη η εγκατάστασή σου είναι με χαλκοσωλήνα και πιπυρό, όπου έκανα εγώ κάποια κομμάτια. Και ο ίδιος ο λέβητάς εδώ πέρα είναι το καζάνι του από χαλκό. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει σκουριάσει. Ένα φανταστικό μηχάνημα της Γκιντουράμι, είναι από τα πολύ αγαπημένα με το συγκεκριμένο. Πολύ αγαπημένο, δηλαδή το λατρεύω. Έρωτας. Αυτά για σήμερα. Έχει μείνει από εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, μεγάλη εβδομάδα, άμα καταφέρω να έρθω, να τοποθετήσουμε και το μαγνητικό φίλτρο σωματιδίων. Και ότι μας φωτίσει ο Θεός. Και είπαμε και αν μπορούμε να κάνουμε και ένα καθαρισμό εσωτερικό. Ναι, καλό θα ήταν. Ήταν πολύ καλό. Θα κοιτάξουμε πώς θα γίνει. Αυτά για σήμερα. Κάτι άλλο έχεις να προσθέσεις? Α, μου είπες την ώρα που πείναζες τις θερμοστατικές. Ναι. Σταμάτησε. Όχι, την ώρα που γύριζα τη θερμοστατική από το 0 για να το πάω στο 4 ή στο 5, άκουγα ένα κλακ. Όταν δούλευε με αυτόν τον κυκλοφορητή. Και με αυτόν και προτού το ρυθμίσεις. Α, αυτό. Το είχα ναι. Στην τελευταία σκάλα. Ναι. Τώρα που το έβαλα στο αυτόματο, έπαψε αυτό το κτακ, ναι, που ακούγεται μέσα. Είδες από μόνο στο τώρα, έχει πάει ήδη στο 34, υπάρχει ζήτηση. Όταν βάζουμε θερμοστατικές κεφαλές, καλά θα είναι το σώμα του μπάνιου να μην το βάζουμε θερμοστατική κεφαλή. Να τα αφήνουμε να δουλεύει. Έχεις πάνω από χρόνο με θερμοστατικές κεφαλές, έτσι. Δηλαδή τις πρώτες τις έβαλα πριν πάρα πολύ καιρό. Πριν 4 χρόνια. Έχεις μόνιμα το θερμοστάτη στο 22-23, ναι, που είναι στην κουζίνα, και από εκεί και πέρα σε κάθε σώμα ξεχωριστά πετυχαίνεις διαφορετική θερμοκρασία. Πώς το αντιλαμβάνεσαι, πώς το κατάλαβες, θεωρείς ότι είναι καλή περίπτωση? Φυσικά. Σε δωμάτια τα οποία δεν πολύ χρησιμοποιώ, έχω την θερμοστατική κεφαλή στο 3. Στο 3. Στα υπόλοιπα, 4, 5, εκεί. Δηλαδή, πας στην κουζίνα να κάνεις δουλειές. Δεν πειράζεις το θερμοστάτη, πας τη θερμοστατική και τη βάζεις στο 5. Έτσι κι αλλιώς στην κουζίνα το έχω γύρω στο 4-5, επειδή είμαι συνέχεια εκεί. Είσαι συνέχεια. Δεν είσαι στην κρεβατοκάμαρα, το κατεβάζεις στο 2 με 3. 3 στράτο. Στο 3 είσαι, ναι, καλά. Ναι, ναι. Μάλιστα. Κρατάει μια ωραία θερμοκρασία. Σταθερή θερμοκρασία. Ωραία. Μου είπες ότι θα έρθει και ο πετρελαιάς να βάλει λίγο πετρέλαιο ακόμα. Ναι. Χθες υπολόγισες περίπου ότι φέτος έκαψες περίπου. Στα
700 με 800 λίτρα. 700 με 800 λίτρα με τα ζεστά σου νερά, ναι. Με ζέστη, από ό,τι βλέπω, πολύ πάνω από 20 βαθμούς μόνιμα, σε ένα σπίτι χτισμένο το 73-74, δεν είχε μόνο σου πουθενά το σπίτι, άλλαξε τα κουφώματα, κάναμε κάποιες άλλες εργασίες. Έκαιγες παλιά, μου είπες, μέχρι και 1,5 τόνο πετρέλαιο και κατεβήκαμε γύρω στα 8 κατοστάρικα, χωρίς οικονομία όμως. Ναι. Δηλαδή το 1,5 χιλιάρικο που μου είπες, το είχε η μαμά κάποτε, ναι. Και η γυναίκα το δούλευε πολύ οικονομικά και πάλι έκαιγε 1,5 χιλιάρικο. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι από τη στιγμή που ξεκινάμε να ζεστάνουμε το σπίτι, γιατί έπιασε Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, καλά θα είναι να μην ρίχνουμε ποτέ τη θερμοκρασία του σπιτιού κάτω από 18 βαθμούς. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή η οικονομία δεν πετυχαίνεις βάζοντας το θερμοστάτη στο 22 και μετά ή κλείνοντας το τελείως. Είναι πέρα για πέρα λάθος. Και λιγότερο καύσιμο, είτε πετρέλαιο, ξύλο, αέριο, να συντηρείς τη θερμοκρασία του σπιτιού, παρά να το κλείνεις τελείως και να τα ανοίξεις. Αν νοικοκυρά θες το πρωί να κάτσεις να ξαερώσεις το σπίτι, πολύ απλά θα κατεβάσεις το θερμοστάτη για λίγο, π.χ. στο 18, κάπου εκεί θα αερίσεις το σπίτι σου όπως εσύ ξέρεις και κάνεις τις δουλειές, μετά θα δουλέψεις το θερμοστάτη στο 19, 20, 21. Βέβαια ο κόσμος με ρωτάει ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία. Δεν υπάρχει ιδανική θερμοκρασία, είναι εκεί που αισθάνεσαι εσύ όμορφα. Εγώ θέλω ζέστα, με να μ' αρέσει να έχει τουλάχιστον 20, 22, 23 βαθμούς στο σπίτι μέσα. 28. Με το φανελάκι. Με το φανελάκι. Έτσι μου αρέσει εμένα. Την οικονομία δεν την πετυχαίνεις δουλεύοντας το θερμοστάτη. Την πετυχαίνεις με σωστή μόνωση του σπιτιού, αλλάζοντας τα κουφώματα, βάζοντας θερμοστατικές κεφαλές, συντηρώντας το μηχάνημά σου σωστά και όλα αυτά, και δεν αφήνεις και τη θερμοκρασία να πέσει κάτω. Η αρχή όμως είναι μία. Ποια είναι? Ποια είναι? Πώς πετυχαίνεις οικονομία? Πώς πετυχαίνεις? Με έναν τρόπο. Βάζοντας αυτό το φανταστικό σου μηχάνημα να ζεστάνει όσο το δυνατόν λιγότερα λίτρα νερό. Τι σημαίνει αυτό? Έχεις ένα λέβητα σωληνώσεις σώματα 7-8 πόσα έχεις και υπολογίζουμε ότι μέσα η εγκατάστασή σου έχει 150-200 λίτρα νερό, λέμε, το οποίο αυτό νερό γυρνάει. Mm. Αυτό το νερό δεν έχει καμία σχέση με την ίδρυυση. Αυτά τα 200 λίτρα τα παίρνει ο κυκλοφορητής. Όταν του λες εσύ να με ζεστάνεις και ο κυκλοφορητής τα γυρνάει. Λέβητα σωληνώσεις σώματα. Ωραία, τα γυρνάει. Την οικονομία την πετυχαίνεις. Ένα είναι να έχεις τη θερμοκρασία του λέβητα όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. Στο πόσο το δουλεύεις εσύ, τι θερμοκρασία νερού στα σώματα δίνεις αυτή τη στιγμή? 55. Όχι ζεστό νερό. Τι? Και στα σώματα. Στο 55 το έχεις ρυθμισμένο? Νομίζω 55 ή 60. Μάξιμουμ. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Ένα είναι αυτό. Όσο το δυνατόν πιο χαμηλά τη θερμοκρασία νερού στα σώματα. 55 την έχω. 55. Ναι. Και θερμοκρασία νερού χρήσης και ναι. Σωμάτων. Μπράβο. Και παρόλα αυτά έχεις τη ζέστα που έχεις. Ναι. Ένα είναι αυτό. Θέλουμε, όχι αυτό που βλέπεις εδώ πέρα, το καρφώσανε στο 80-85 και βάλαν και τη μονοτική ταινία. Όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. 50-55. Μπορείς, αν δεις ότι κάνει κρύο και δεν ζεσταίνεσαι, ναι. Θα πάει να ρυθμίσεις θερμοκρασία καυστήρα νερού στα σώματα 60. Όσο μπορείς πιο χαμηλά. Θέλω όσο το δυνατόν πιο χαμηλά τη θερμοκρασία και περισσότερες ώρες να γυρνάει ο κυκλοφορητής στα νερά. Αυτό μου το έχεις πει άπειρες φορές. Άπειρες φορές. Και ένα άλλο. Βάζεις το μηχάνημα αυτό να ζεστάνει λιγότερα λίτρα. Το να πάω να κλείσω κάποιο σώμα είναι λάθος. Γιατί θα κρυώσει εκείνο το δωμάτιο, θα πιάσει και η υγρασία μέσα και όπως μου είπες τα ρούχα, τα έπιπλα, όλα γίνονται νιανιά υγρασία. Θέλει θερμοστατικές κεφαλές. Θερμοστατική κεφαλή σου δίνει την επιλογή, το δωμάτιο, το σώμα που δεν πας ή δεν το χρησιμοποιείς, πολύ απλά να το χαμηλώσεις, όχι όμως να το κλείσεις τελείως. Πολύ σημαντικό. Αυτά τα λίγα. Και το λάθος που κάνουν ορισμένοι είναι πάνε και κλείνουν το θερμοστάτη. Ναι. Το μεγάλο. Για μένα ο θερμοστάτης, θες να πας σαν γυναίκα στη λαϊκή ή στη δουλειά, τον χαμηλώνουμε. Ποτέ δεν τον κλείνουμε τελείως. Ναι. Τον χαμηλώνεις στο 18. Δηλαδή δεν θέλω η θερμοκρασία του σπιτιού μου να πέφτει κάτω από τους 18 βαθμούς.
το πού θα πάει μετά. Είναι καθαρά θέμα δικό σου. 20, 22, 24, 25, όπου θες, έχεις μωρά παιδιά στο σπίτι σου, θερμοστατικές κεφάλες. Τα μωρά είναι μέσα στο δωμάτιο τους παίζουν. Βάλτε 25 βαθμούς να είναι με το φανελάκι. Εσύ κάθεσαι στην κουζίνα και μαγειρεύεις και δεν θες πολύ ζέστα. Βάλτε στο 2, στο 3. Είσαι στο σαλόνι αραχτός, ξέρω εγώ. Βάλτε στο 5. Κατάλαβες πώς το λέω. Γι' αυτό λέμε ότι οι ανάγκες σε θέρμανση σε ένα σπίτι είναι τελείως διαφορετικές. Δεν μπορείς τώρα να το έχεις στο 22 και να έχεις όλο το σπίτι 22. Όχι, τίποτα. Ναι, μέσα στο μπάνιο, το οποίο το μπάνιο εκεί είναι το πιο εκεί εκτίθεσαι, δηλαδή κάνεις μπάνιο και τα λοιπά, εκεί εγώ δεν βάζω θερμοστατική κεφαλή. Δεν μου έβαλες. Δεν έβαλα και θεωρώ ότι είναι σωστό. Αυτά για σήμερα, στο επανακούει. Γεια σας. Γεια μας.